ζητούμε από εκείνους τους κληρικούς και μοναχούς που πρόσφατα μας ενδίδασκαν στον δρόμο της αποτυχήσεως ως οδό σωτηρίας να ενθυμηθούν την πατερική επιχειρηματολογία που είχαν υπόψη τους όταν μας παρότριναν για αποτύχηση. Γιατί πράγματι όλες αυτές τις ενέργειες έχουν καταγγείλει από χρόνια πνευματικοί μας πατέρες που αγωνίζονται κατά της αιρέσεως του οικουμενισμού και είχαν διαπιστώσει θεολογικά ότι η μόνη και έσχατη ενδεδειγμένη ενέργεια κατά τους Αγίους της Εκκλησίας μας είναι η διακοπή μνημοσύνου των αιρετικών και αιρετιζών των επισκόπων, αφού μόνον έτσι αποφεύγουμε να επικοινωνούμε και εμείς με την αίρεση. Παραδόξως όμως, ενώ είχα εξαγγείλει την αποτύχηση, δεν προχώρησα στην εφαρμογή της. Και ενώ τους έχουμε επανειλημμένως ερωτήσει γιατί δεν προχωρούν στην εφαρμογή της, τη στιγμή που οι έως τώρα διαμαρτυρίες όχι μόνο δεν έφεραν κανένα αποτέλεσμα, αλλά διαβλέποντες οι οικουμενιστές ηγέτες την διστακτικότητα, προχωρούν σε όλο και πιο αποκαλυπτικές οικουμενιστικές ενέργειες εδραιώσεως της αιρέσεως. Ουδέν θεολογικό επιχείρημα προσάγουν. Ένας δε εκ των σεβαστών πατέρων που πρωτοστατεί επί χρόνια στον αντιοικουμενιστικό αγώνα έγραψε «Υπομείναμε τους οικουμενισμούς επί ένα αιώνα. Κάναμε υπομονή και υπακοή και ελπίζαμε να πάψουν τα σκάνδαλα, οι συμπροσευχές για να επανέλθουν στο σώμα της Εκκλησίας και οι σκανδαλιστέντες αδελφοί μας. Δεν θα αφήσουμε κι άλλους να φύγουν. Θα διακόψουμε την κοινωνία με όσους κοινωνούν με τον ακοινώνητο, αιρετικό και σχισματικό Πάπα». Σε άλλο κείμενό του επαινεί ένα αποτυχημένο ιερέα που είπε «Προτιμώ να καλλιεργώ τα χωράφια μου παρά να συνεργήσω στην κατεδάφιση της πίστεως και να πάω στην κόλαση μαζί με τον Πατριάρχη και τους Επισκόπους». Τα λόγια αυτά εκφράζουν τη διαχρονική συνείδηση της Εκκλησίας για τη στάση όλων των πιστών και των λαϊκών απέναντι των Επισκόπων και των Πρεσβυτέρων σε περίπτωση που δεν ορθοτομούν τον λόγο της αληθείας, αλλά ενισχύουν την αίρεση και την πλάνη. Επαινεί ως αυτός και τον Αγιορείτη Ιερομόναχο Γαβρίλ, ο οποίος με μια ολιγόλογη και θαραλέα δήλωση και ομολογία διέκοψε το μνημόνιο του Οικουμενικού Πατριάρχου κυρίου Βαρθολομαίου. Πολλοί πλέον διαπιστώνουν ότι κινδυνεύει πλέον η ακαιρεότητα της αληθείας, ότι οι μνημονευόμενοι στη Θεία Λειτουργία Επίσκοποι ως εγγυητές της εντυπίστη ενότητος δεν ορθοτομούν τον λόγο της αληθείας, δεν ευρίσκονται σε κοινωνία με τους προαυτών Αγίους, αλλά ουσιαστικά είναι ακοινώνητοι ως κοινωνούντες με τους ακοινωνήτους. Αλλά και στα πορίσματα του Συνεδρίου για τον Οικουμενισμό το 2004 διαβάζουμε «Ο επιβεβλημένος σωτήριος κανονικός και αγιοπατερικός δρόμος των πιστών, κληρικών και λαϊκών είναι η ακοινωνισία». Η διακοπή δηλαδή του μνημοσύνου των επισκόπων, οι οποίοι καθίστανται συνυπεύθυνοι και συγκοινωνοί της αιρέσεως και της πλάνης. Δεν πρόκειται περί σχίσματος, αλλά περί θεαρές του ομολογίας. Καλούμε τα μοναστήρια και τις αδελφότητες που ορθοτομούν κατά τα άλλα τον λόγο της αληθείας να εφαρμόσουν όσα χρόνια τώρα διδάσκουν με τα βιβλία τους την κατάδειξη της αιρέσεως και των αιρετικών. Διότι αν συμβουλεύουν τους πιστούς όλα τα άλλα, αλλά τους αποκρύπτουν την αίρεση, πόσο υπακούν στη σχετική διδασκαλία των Αγίων Πατέρων, όχι μόνο περί ελέγχου, αλλά και απομακρύνσεως των Ορθοδοξούντων από τους αιρετικούς. Καλούμε έπειτα τους πιστούς, τα μέλη της Εκκλησίας, να σκεφτούν σοβαρά και να συζητήσουν τα παραπάνω θέματα που εκθέτουμε και να μην αναπαύσουν τη συνείδησή τους με τις εξηγήσεις, δικαιολογίες που τους δίνονται από κάποιους πνευματικούς πατέρες και κυρίως από επισκόπους, πως πρέπει να έχουμε διάκριση, πως δεν είναι τάχα καιρός,
τώρα για αποτύχηση κλπ. Κλπ. Όλα αυτά επί χρόνια λέγονται. Αλλά η σοβαρή μελέτη των πατέρων αποδεικνύει ότι δεν ευσταθούν. Έχουμε ως τώρα δεχθεί τον έλεγχο από κάποιους. Ποιοι είστε εσείς που διαφοροποιείστε από τους υπόλοιπους πιστούς και μάλιστα τους πνευματικούς μας πατέρες? Ασφαλώς δεν διατηρούμαστε ότι είμαστε καλύτεροι από τους άλλους που δεν αποτυχίζονται, αλλά εν τη γνώση της αμαρτωλότητός μας και για να μην προσθέσουμε και μια ακόμα αμαρτία στη συνείδησή μας, ακολουθούμε τους πατέρες στο θέμα της απομακρύνσεως από τους αιρετικούς και τους αιρετίζοντες επισκόπους. Αφού χάρη τη Θεού γνωρίσαμε και συνειδητοποιήσαμε όσα ως τώρα αναφέραμε, γιατί να μην τα εφαρμόσουμε κατά δύναμη? Ενθυμούμεθα εδώ τον Άγιον Μάξιμο, που όταν παρουσιάστηκε και υποστήριξε την ορθή πίστη ενώπιον συγκλητικών και λαού, του έγινε η ερώτηση: «Συ μόνο σώζει και όλοι οι άλλοι θα χαθούν?» Αυτός είπε: «Ουδένα κατέκριναν οι τρεις παιδες που δεν προσκύνησαν την εικόνα τη χρυσή, αν και όλοι προσκυνούσαν, διότι δεν πρόσεχαν τι έκαναν οι άλλοι, αλλά εφρόντιζαν. Όπως αν αυτή μη εκπαίσωση της αληθούς ευθερίας». Κατά τον ίδιο τρόπο και ο Δανείλ, όταν τον έριξαν στον λάκκο των Λεόντων, δεν κατέκρινε κανένα από εκείνους που δεν προσευχήθηκαν στο Θεό κατά το θέσπισμα του Δαρίου, αλλά κοίταξε το συμφέρον της ψυχής του και προτίμησε να πεθάνει παρά να σφάλει απέναντι στον Θεό και να ελεγχθεί από τη συνείδησή του για παράβαση των θείων νόμων. Και ήλετο αποθανήν και μη παραπεσύν το Θεό και υπό της ιδίας μαστιγωθήνε συνειδήσεως επί την παραβάση των φύσιων νομίμων. Ας μην επιστρέψει λοιπόν ο Θεός και σε μένα να κατακρίνω κανέναν ή να πω ότι μόνον εγώ σώζομαι. Ερούμε δε αποθανήν ή θρώει συνέχειν κατά το συνειδός ότι περί την εις Θεόν πίστην παρεσφάλιν καθιονδήποτε τρόπον. Μετά τον Άγιον Μάξιμο θα επικαλεστούμε τον Άγιο Θεόδωρο, τον Στουβίτη, ο οποίος έγραφε: «Ορθόδοξοι εσμέν, καν άλλος αμαρτωλοί, ο μακαριότατε, μηδοτιούν ύφεση έχοντες εν τούτο της αποστολικής πίστεως, πάσαν σύνοδον οικουμενικήν τε και τοπικήν εγκεκριμένην τη αληθεία μετά των εκτεθέντων αυτές Αγίων Κανόνων ασφαζόμενοι και πάσαν αίρεση και αιρετικών μισατόμενοι και αναθεματίζοντες, αλλά κι άλλος ή της ή τούτης ομώνυμος, όμως αιρετικός κατά την εκείνον αίρεση ή ετέραν καν επίσκοπος, καν ασκητής, καν οστισούν ανάθεμα έστω, αλλά και ή της μη αναθεματίζει ευκαίρως κατά των αναγκαίων πάντα ερευνών ή της αυτών μερίδος. Ημείς γαρ καθαρίες μεν παντός αιρετικού φρονήματος, ευχέσου οι ερωτάτες παναγέστατε». Έτσι κι αλλιώς μιμούμενοι, όπως έχουμε εντολή, όχι ανθρώπους αμφιταλαντευμένους περί την πίστη, αλλά Αγίους, όπως τους συναγωνιστές του Αγίου Μάρκου του Ευγενικού, μπορούμε κι εμείς να ισχυριστούμε ότι δεν τα λέμε αυτά πεισματοδός, ούτε επειδή επιθυμούμε να επιβάλλουμε τη δική μας γνώμη, αλλά επειδή θέλουμε να ελεήσουμε τις ψυχές μας και επειδή φοβόμαστε την καταδίκη του Θεού, αγωνιζόμαστε για να μην εκπέσουμε από την ορθή πίστη μας και στερηθούμε την κληρονομία των αιωνίων αγαθών. Δεν κρύβουμε βέβαια πως υπάρχει μια σκέψη που μας ταλανίζει. Τόσοι μοναχοί και γεροντάδες που έχουν λιώσει στην άσκηση και λέγεται πως έχουν διάκριση, γιατί δεν αποτυχίζονται? Μόνον εμείς άραγε καταλάβαμε, αν και δεν διαθέτουμε τη δική τους διάκριση και αγιότητα, την ανάγκη για αποτύχηση. Και δεν πρέπει να φοβηθούμε ότι τέτοιες ενέργειες μπορεί να οδηγήσουν σε σχίσμα.